Το δεύτερο κεφάλαιο και το 22 εδάφιο. 1055, δεύτερο κεφάλαιο και 22 εδάφιο. Τας δε νεανικάς επιθυμίας φεύγε και ζήτη τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη μετά των επικαλουμένων των Κύριων εκαθαράς καρδίας. Τας δε μωράς και απαιδεύτους φιλονικίας παρετού εξεύρων ότι γενώσει μάχας. Ο δε δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται, αλλά να είναι πράος προς πάντας, διδακτικός, ανεξίκακος, διδάσκων με τα πραότητος τους αντιφρονούντας, μήποτε δώσει σε αυτούς ο Θεός μετάνοια, ώστε να γνωρίσωσι την αλήθεια και να ανανύψωσι από τις παγίδες του διαβόλου, ύπου το οποίο είναι πεπαγιδευμένη εις το θέλημα εκείνου. Γίνος και δε τούτο, ότι εν τες εσχάτες ημέρες θέλουν συνελθεί καιροί κακοί, διότι θέλουν συνείστε οι άνθρωποι φύλαυτοι, πειράργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις στους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάρακτοι, συκοφάντες, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, προδότες, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβίας, ειρνημένοι δε την δύναμη αυτής. Και τούτους φεύγε, διότι εκ τούτων είναι εκείνοι την εσυσχωρούσιν εις τας οικίας και εχμαλωτίζωση τα γυναικάρια τα πεφορτισμένα αμαρτίας, σειρώμενα υπό διαφόρων υποθυμιών, τα οποία πάντοτε μανθάνουσι και ποτέ δεν δύναται να έλθωσι στη γνώση της αληθείας. Και καθόν τρόπον ο Ιαννής και ο Ιαμβρής αντέστησαν εις τον Μωυσίουτο και αυτοί ανθίστανται εις την αλήθεια, άνθρωποι διεφθαρμένοι το νουν, αδόκιμοι στην πίστη, αλλά δεν θέλουσι προκόψει πλειότερον, διότι η ανοησία αυτών θέλει γίνει κατάδειλος εις πάντας, καθώς και η εκείνων έγινε. Σύ όμως παρακολούθησα στην διδασκαλία μου, την διαγωγή, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή, τους διωγμούς, τα παθήματα, οποία μη συνέβησαν εν Αντιοχία, εν Ικονίου, εν Λύστρης, οποίους διωγμούς υπέφερα και εκ πάντων με ελευθέρωσον ο Κύριος, πάντες δε οι θέλοντες να ζω συνευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θέλουσι διωχθεί. Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες θέλουσι προκόψει στο χείρον πλανώντες και πλανόμενοι. Αλλά σημαίνει σε εκείνα τα οποία έμαθες και επιστώθεις, εξεύρων παρατείνος έμαθες. Και ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα σε σοφίσωση η σωτηρίαν δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης, για να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις παν έργων αγαθών. Αμήν. Συνεχίζοντας, αγαπημένα μου αδέλφια, ο Απόστολος Παύλος τις ωραίες προτροπές, αυτή η επιστολή, η δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο, είναι μια επιστολή γεμάτη από προτροπές για νέους ανθρώπους, πιστούς και ιδιαίτερα εργάτες που εργάζονται για το έργο του Θεού, για την παρουσία του Θεού στην υπηρεσία του Κυρίου. Συνεχίζοντας λοιπόν τις προτροπές, αφού προηγούμενα μας αποκάλυψε ο Απόστολος Παύλος και ο Λόγος του Θεού ότι ο άνθρωπος είναι ανάγκη να είναι αγιασμένος σκεύος τιμίας χρήσεως, εύχριστο και ετοιμασμένο εις πάν έργων αγαθών, και τούτο γίνεται μόνον εάν καθαρίζει ο άνθρωπος τον εαυτό του, δεν γίνεται κατ' εκλογήν Θεού, αλλά ο Θεός εκλέγει και ο άνθρωπος αποφασίζει να ακολουθήσει το Θεό, γενόμενος μέσα, περπατώντας μέσα στον αγιασμό, γενόμενος σκεύος τιμίας χρήσεως. Γιατί μέσα σε μεγάλη οικία υπάρχουν τα σκεύη της τιμίας χρήσεως, αλλά και τα σκεύη προσάτιμων χρήσης. Και αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αληθές. Γιατί εσκλήρινε ο Θεός την καρδιά του Φαραώ για να αποδειχθεί η δύναμη του Θεού, αλλά και η αγάπη του Θεού, αλλά και να εκπληρωθεί, να εκτελεστεί το έργο το οποίο ο Θεός είχε προετοιμασμένο για τους υιούς των ανθρώπων. Και μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται για την οικοδομή των αδελφών της Εκκλησίας και για την οικοδομή τη δική τους, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που σκανδαλίζουν. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος μάλιστα πάλι μας λέει τα σκάνδαλα
είναι ανάγκη να έρθουν στις εκκλησίες. Ανάγκη είναι. Εξάπαντος θα έρθουν. Τα επιτρέπει ο Θεός για να φανούν οι δόκιμοι. Και για να το καταλάβουμε αυτό με απλότητα, όταν έφτιαξε την Εδέμ ο Θεός και έβαλε μέσα τον Αδάμ και την Εύα, δεν απαγόρευσε στο διάβολο να εισέλθει με τη μορφή του φρονιμότερου ζώου, του φιδιού, αλλά αντιθέτως το επέτρεψε για να φανερωθεί ότι ο Αδάμ και η Εύα, παρόλο που ήταν άνθρωποι ευλογημένοι και, τους είχαν χαριστεί τα πάντα, έπεσαν υπακούοντας στη φωνή του διαβόλου μάλλον παρά του Θεού. Έπρεπε να αποδειχθεί ότι είναι αδόκιμη. Και όταν ήρθε ο δεύτερος Αδάμ, ο Υιός του ανθρώπου Ιησούς Χριστός, διαπνεύματος Αγίου εφέρθη στην έρημο δια να πειραστεί υπό του διαβόλου. Γιατί έπρεπε να πειραστεί υπό του διαβόλου και δεν έπαψε να πειράζεται, να επιτρέπει ο Θεός να πειράζεται μέχρι και στο τέλος επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, ώστε να αποδειχθεί ότι ο Υιός του ανθρώπου Ιησούς ο Ναζωραίος ήταν δόκιμος. Πρέπει να αποδειχθεί η δοκιμή του ανθρώπου. Ουδείς, διότι ουδείς αδόκιμος δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Για να φανερωθεί λοιπόν ο δόκιμος και ο αδόκιμος, πρέπει να έρθουν τα σκάνδαλα. Και μέσα στην Εκκλησία και στον κόσμο. Αλλιώς δεν αποδεικνύεται η δοκιμή του ανθρώπου. Είναι ανάγκη λοιπόν, γιατί ουδέν το μιένον θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και πολλές φορές ο Θεός αποσύρει και την παρουσία Του για να φανερωθεί η καρδιά μας. Γιατί όταν υπάρχει παρουσία του Θεού βρισκόμαστε όλοι σε τελειότητα, σε αγιασμό και όλα πάνε καλά. Όταν όμως ο Θεός μας αφήσει για λίγο μόνους μας, τότε και τα πράγματα χαλάνε. Και τα πράγματα αρχίζουν και τρίζουν, ώστε να αποδειχθεί ότι έχουμε πάρει τι, στερεά απόφαση να ακολουθήσουμε το Λόγο του Θεού, να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό. Ο δε Παύλος, επειδή τα γνωρίζει όλα αυτά, όχι θεωρητικά, όχι θεολογικά, τα γνωρίζει από την προσωπική του πείρα. Γι' αυτό λέει και δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγό, μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ βρεθώ αδόκιμος. Μήπως βρεθώ αδόκιμος εκείνη την ημέρα. Άρα λοιπόν μέσα σε μία μεγάλη οικία υπάρχουν όλα τα σκεύη. Και εκεί που πρέπει να προσέξουμε κάτι, αδερφοί, είναι μπορεί ένας άνθρωπος για κάποια στιγμή να είναι σκεύος τιμίας χρήσεως και για κάποια στιγμή να είναι σκεύος προσάτιμων χρήση. Και όχι μερικοί, ακόμη και ο Απόστολος Πέτρος βρέθηκε κάποια στιγμή, και θέλω να το πιούμε και να το προσέξουμε, αδερφοί, αυτό, γιατί μπορεί να συμβεί σε όλους, όμως δεν πειράζει, θα βρούμε χάρη από το Θεό. Ας πάμε στη σελίδα 1029 να δούμε τον Απόστολο Πέτρο, όχι πριν την Πεντηκοστή, όχι πριν να λάβει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, μετά, ενώ είναι Απόστολος με καρπό πολύ. Στη σελίδα λοιπόν 1029 είναι προς Γαλάτας επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 11 εδάφιο. Προς Γαλάτας επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, 11 εδάφιο. Ακούστε τι λέει. «Ότε δε ήλθεν ο Πέτρος εις την Αντιόχειαν», λέει ο Απόστολος Παύλος, «ειν αντιώθην εις αυτόν κατά πρόσωπον, διότι ήτο αξιόμεμπτος. Επειδή πριν έλθω συν τινές από του Ιακώβου συνέτρωγε με τους εθνικούς, ότε δε ήλθον συνεστέλετο και απεχώριζεν εαυτόν φοβούμενος τους εκπεριτομής. Και μετ' αυτού συνυποκρίθησαν και οι λοιποί Ιουδαίοι, ώστε και ο Βαρνάβας συμπαρεσύρθη στην υπόκριση αυτών. Αλλά ότε εγώ είδον ότι δεν ορθοποδούσει προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπον προς τον Πέτρο, ναι προς τον πάντων, εάν σύ Ιουδαίος όν ζεις εθνικός και ουχή Ιουδαϊκός, δια τι αναγκάζεις τους εθνικούς να Ιουδαίζωσιν, ημείς εκ γεννήσεως Ιουδαίοι όντες και ουχή εκ των εθνών αμαρτωλοί εξεύροντες, ότι δεν δικαιούται άνθρωπος εξ έργων νόμου, ημί διαπαίστεως Ιησού Χριστού,
και εμείς επιστέψαμε εις τον Ιησού Χριστόν δια να δικαιωθόμεν εκ πίστεως Χριστού και ουχή εξ έργων νόμου, διότι δεν θέλει δικαιωθεί εξ έργων νόμου ουδής άνθρωπος. Ο Απόστολος Πέτρος λοιπόν εδώ τώρα φοβούμενος τους εκπεριτομείς πιστούς, μην τον κατακρίνουν γιατί συντρώγει και έχει κοινωνία με τους εθνικούς, όσο δεν υπήρχαν οι εκπεριτομείς πιστοί συνέτρωγε και συνεφρένετο. Όταν όμως ήρθαν απεχώριζε τον εαυτό του και βρέθηκε αδόκιμος. Και ήρθε σκάνδαλο. Γιατί? Για να φανερωθεί ότι ο Παύλος εκεί ήταν δόκιμος. Και τον έλεγξε και του είπε «κακώς συμπεριφέρεσαι κατά αυτόν τον τρόπο εσύ Ιουδαίος όν». Και ο Απόστολος Πέτρος, αδελφοί αγαπητοί, εννόησε, ταπεινώθηκε και δέχθηκε και έτσι ήρθε πάλι η ευλογία του Θεού. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι είναι δυνατόν κάποιος άνθρωπος πάρα πολλές φορές να είναι ευλογημένος και να οικοδομεί την Εκκλησία και τους αδελφούς, κάποια στιγμή όμως να πέσει σε παγίδα, να μην εννοήσει κάτι και να αμαρτήσει. Δεν πρέπει να τον περιφρονήσουμε και να τον απορρίψουμε, απλώς πρέπει να ορθοποδήσουμε, ιδιαίτερα όταν δεν ορθοποδεί αυτός. Μπορεί δηλαδή να έρθει σε αδυναμία ο άντρας σου, αδερφούλα μου, μην πω ο αδερφός σου, η γυναίκα σου, αδερφέ μου. Σημαίνει ότι θα την απορρίψεις ή θα τον απορρίψεις επειδή κάποια στιγμή εφέρθη αδόκιμα, αλλά θα εννοήσεις ότι ο Θεός το επέτρεψε για να φανερωθεί ότι και για να αποδειχθεί ενώπιον όλων των δυνάμεων ότι εσύ είσαι δόκιμος και δικαίως θα εισέλθεις στη Βασιλεία των Ουρανών. Μπορεί να φερθεί αδόκιμα ένας πρεσβύτερος, μπορεί να φανεί αδόκιμα ένας ποιμένας. Ο ποιμένα σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τους απορρίψουμε. Έκανε κάποιο λάθος. Όμως αντίθετα αυτό σημαίνει ότι εμείς πρέπει να σταθούμε στην ορθοτόμηση και στην ορθοπόδηση του Λόγου του Θεού. Όχι με υπεροχή ή με αλαζονία ή με κατάκριση, αλλά με ταπείνωση, με αγάπη, γιατί αγάπη οικοδομεί, η γνώση σφυσιεί. Με ταπείνωση, με αγάπη, με υπομονή, περιμένοντας και ελπίζοντας την επέμβαση του Θεού. Γιατί κάποια στιγμή και εσύ μπορεί να φανείς αδόκιμος, όπως και ο άλλος. Όμως η θέση μας πρέπει να αποδεικνύει τη δοκιμή μας. Ότι στεκόμαστε ασάλευτοι στο θέλημα του Θεού. Όχι, πάλι τονίζω, με φιλονικία, με αντίσταση, με αλαζονία, αλλά με ταπείνωση και αγάπη, αλλά μετακίνητη στο θέλημα του Θεού. Θα μπορούσε κάποιος να πει «τον πρόσβαλε ο Απόστολος Παύλος τον Πέτρο». Η απάντηση είναι «δεν τον πρόσβαλε». Αλλά ενώπιον των αδελφών πήρε τη θέση που έπρεπε να πάρει. Και ο Πέτρος το εννόησε, μετενόησε, επέστρεψε και ήταν πάντα το αγαπημένοι και ευλογημένοι καθένας στο έργο το δικό του. Θεός να μας δίνει χάρη, αγαπημένα μου αδέλφια. Θεός να μας δίνει χάρη. Ξέρετε ότι υπάρχουν και αδελφοί που είναι κατά κύριον λόγων σκανδαλιάριδες μέσα στην Εκκλησία, αλλά όμως εγώ έχω διαπιστώσει. Θέλω να το πω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα στην εμπειρία μου. Ήταν μια γυναίκα που ήρθε μέσα στην Εκκλησία και ήταν τελείως αδόκιμη. Σκανδάλιζε, ενοχλούσε, δημιουργούσε προβλήματα και είχα φτάσει στο σημείο να ενοχλούμε και να της πω «άμα δεν σ' αρέσει μην έρχεσαι». Όμως αδερφοί, αυτή τη γυναίκα χρησιμοποίησε ο Θεός και σώθηκε ένα ευλογημένο ζευγάρι μέσα στην Εκκλησία. Που μόνο με αυτή την ενέργεια ο Θεός, χρησιμοποιώντας αυτή τη γυναίκα, διέγραψε όλα τα λάθη της στην καρδιά μου. Βλέπετε ότι εγώ έχω 4 παιδιά. Το ένα είναι λιγάκι, παραδείγματος χάρη λέω, τώρα είναι όλα καλά. Το ένα ήταν λίγο ατίθασο ή πολύ ατίθασο. Δεν πάβει να είναι παιδί μου και να τα αγαπάω. Δεν πάβει να είναι παιδί μου και να προσεύχομαι ο Θεός να το διορθώσει.
επειδή έκανε μια ζημιά, δεύτερη ζημιά, τρίτη ζημιά, τέταρτη ζημιά, 20 ζημίες, θα πω φύγει από το σπίτι. Ποτέ δεν θα το πούμε φύγει από το σπίτι. Θυμάμαι μια φορά που είχα νευριάσει, λάθος, αλλά συμβαίνει, με ένα από τα παιδιά μου πάρα πολύ. Και του λέω, φύγει από το σπίτι. Φοβερό, τραγικό σφάλμα. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Την άλλη μέρα έρχεται μια μικρή μου κόρη και μου λέει, μπαμπά, ο Θεός έχεις κάνει ποτέ αμαρτία? Λέω, παιδί μου, πώς δεν έχω κάνει? Πολλές φορές, λέω, πολλές φορές. Σου έχει πει καμιά φορά ο Θεός φύγει από το σπίτι μου? Πω, κατάλαβα τι εννοούσε. Και λέω, όχι παιδί μου, αλλά αυτό ήταν ένα φοβερό μάθημα για μένα, αδερφή. Ποτέ ο Θεός δεν μας λέει φύγει από το σπίτι μου. Και εμείς ποτέ δεν θα πούμε φύγει από το σπίτι μου. Μα δημιουργεί σκάνδαλα, μα ενοχλεί. Δεν χρειάζεται να είμαστε μακρόθυμοι. Δεν χρειάζεται να είμαστε υπομονετικοί. Και ο Θεός θα κάνει, το καλύτερο θα κάνει. Άλλωστε την κρίση δεν την κάνει ο άνθρωπος, ο Θεός την κάνει. Ο άνθρωπος τι κάνει, υπηρετεί. Και ο Υιός του ανθρώπου, στον οποίον εδόθη η εξουσία να κρίνει ζώντας και νεκρούς, σαν Υιός ανθρώπου επί της γης, δεν ήρθε να υπηρετηθεί, να υπηρετήσει. Δεν ήρθε να κρίνει, να σώσει. Δεν ήρθε να απολέσει, αλλά να δώσει ζωή αιώνιο. Και όμως είναι αυτός στον οποίον εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη και στον οποίον εδόθη η μοναδική εξουσία να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Αν λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ο έχων την απόλυτη εξουσία της κρίσεως περιμένει να έρθει ο καιρός για να κρίνει και μέχρι τότε μακροθυμεί διημάς μήπως έρθουμε εις μετάνοιαν, πόσο μάλλον εμείς αδερφοί αγαπητοί που είμαστε άπαντες, ουτιδανοί και άθλοι και εις πολλά πτεώμεν. Πόσο υπομονή πρέπει να έχουμε και να περιμένουμε να δούμε ο Θεός πώς θα ενεργήσει. Μέσα λοιπόν αδερφοί αγαπητοί σε αυτή την εκκλησία συνεχίζει τώρα ο Απόστολος Παύλος τις συμβουλές του και τις προτροπές του προς τον αδερφό μας τον Τιμόθεο, ένα ευλογημένο νέο παιδί που από μικρό παιδί μεγάλωσε με το Λόγο του Θεού, διδάχθηκε το Λόγο του Θεού, τα Ιερά Γράμματα, τα οποία σοφίζουν τον άνθρωπο αφενός μεν και του χαρίζουν ζωή αιώνια. Τα Ιερά Γράμματα του Θεού. Μακάριος είναι ο άνθρωπος που κρατάει στα χέρια του το Λόγο του Θεού και που ο Θεός διήνυξε σε αυτόν την καρδιά για να ακούει. Γιατί το ότι είμαστε σήμερα εδώ και ακούμε το Λόγο του Θεού δεν είναι η ικανότητά μας, ούτε η επιθυμία μας, ούτε η δυνατότητά μας. Είναι το θαύμα που έκαμε ο Θεός και διήνυξε την καρδιά μας και προσέχουμε εις τα λαλούμενα παρακυρίου. Προσέχουμε εις τον Λόγο του Θεού. Αφενός μεν, αφετέρου, μακάρι είμαστε και είναι θαύμα μεγάλο γιατί είμαστε εδώ, καθώς ο Θεός διήνυξε και το νου μας να εννοούμε τα σγραφάς. Δεν είναι εξυπνάδα ανθρώπινη το ότι εννοούμε τα σγραφάς, αλλά είναι θαύμα, χάρις και έλεος του Κυρίου. Συνεχίζοντας λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος την επιστολή του προς τον νεαρό Τιμόθεο λέγει κάτι πολύ σημαντικό για τους νέους. «Τας δε νεανικάς επιθυμίας φεύγε». Αυτό, με αυτό αποκαλύπτει ο Θεός, ο Απόστολος Παύλος, στον αδελφό μας τον Τιμόθεο, ότι στους νέους νεανικές επιθυμίες θα υπάρχουν και ποτέ αδελφοί μη σκεφτούμε ότι ένας νέος δεν βομβαρδίζεται από τον κόσμο, από τον διάβολο, από την καρδιά του, από νεανικές επιθυμίες. Ποτέ να μην το φανταστούμε αυτό, ότι μπαίνοντας στην εκκλησία εξαφανίζονται οι νεανικές επιθυμίες. Και ποιες είναι οι νεανικές επιθυμίες? Πολλά πράγματα. Το να πω μερικά. Δεν λέω για τις αμαρτωλές νεανικές επιθυμίες. Αυτές υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντοτε. Αλλά υπάρχουν και άλλες νεανικές επιθυμίες. Ό,τι επίθεση δέχθηκε ο άσωτος Υιός και πόσο εχθρός ο κόσμος αλλά και η καρδιά του περιέγραφε
τη χώρα τη μακράν. Γι' αυτό να δικαιολογούμε, αδελφοί, εμείς οι μεγαλύτεροι. Γιατί σε εμάς τους μεγαλύτερους, τώρα σε μένα τι να μου πει ο κόσμος? Έλα να χορέψεις, αφού δεν αντέχω. Με γέρασα, με 57 χρονών, κάποτε όταν ήμουν νέος, χοροπήδαγα κι εγώ σαν κατσίκι. Τώρα όμως, άμα χορέψω 5 λεφτά, θα λαχανιάσω. Άρα δεν έχω τέτοιες επιθυμίες τώρα. Τι να μου πει? Πάμε για κυνήγι? Εντάξει, μπορεί να αντέχω, αλλά λέω πράγματα, επιθυμίες που είναι συνηθισμένες και όχι αμαρτωλές. Στους νέους όμως βρίσκει έδαφος. Άρα λοιπόν πρέπει να δικαιολογούμε τους νέους. Έχουν έναν αγώνα. Άλλος είναι ο αγώνας ο δικός μου που είναι 57 χρονών και άλλος είναι ο αγώνας του γιού μου που είναι 27 χρονών. Τελείως διαφορετικός ο αγώνας μας. Δύσκολος. Επιθέσεις μεγάλες έχει ο εχθρός, αλλά σε άλλα επίπεδα, σε άλλα πεδία. Και ο Απόστολος Παύλος δεν του λέει αντιστάσου, γιατί ξέρει ότι η επιθυμία έχει δύναμη. Από την επιθυμία του ο καθένας πειράζεται και του δίνει την σωστή προτροπή και πρόταση. Δεν λέει αγωνίσου, λέει φύγε. Φύγε από αυτές τις νεανικές επιθυμίες. Ποια είναι η επιθυμία σου? Ένα μικρό παράδειγμα, όχι μόνο νεανικές, να βλέπω τηλεόραση και δεν μπορώ να το εμποδίσω γιατί είμαι αδύναμος. Διώχτη τη, βγάλτε από το σπίτι σου και να δεις πως δεν θα έχεις πρόβλημα. Βγάλε από μπροστά σου, άλλαξε πορεία. Σ' αρέσει ο χορός, μην περνάς γύρω γύρω από τα κλαμπ. Μη βάζεις μουσική που διεγείρει τη σάρκα, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν λοιπόν επιθυμίες που μας πειράζουν. Έκαστος ημών πειράζεται εκ της ιδίας αυτού επιθυμίας. Πειραζόμενος και δελεαζόμενος. Αναγνωρίζοντας λοιπόν ο Λόγος του Θεού, γιατί ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς τη δυνατότητά μας, τις δυνάμεις μας, αλλά και τις αδυναμίες μας. Δεν μας λέει αγωνίσου, λέει φύγε. Τις νεανικές επιθυμίες φεύγε. Απομακρύνσου. Δεν μπορείς στον πειρασμό να πηγαίνεις μπροστά. Μια φορά θα ξεπεράσεις, δεύτερη φορά θα ξεπεράσεις, την τρίτη θα πέσεις. Και άμα πέσεις μετά δύσκολα ανεβαίνεις, συνέρχεσαι. Να φεύγεις από τις νεανικές επιθυμίες. Και ταυτόχρονα δεν είναι μία άρνηση το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Φύγε και μπες μέσα σε ένα μοναστήρι. Αυτό είναι αίρεσης. Αιρετικός ο άνθρωπος που ισχυρίζεται ότι είναι παρακυρίου ο μοναχικός βίος. Πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως με την αλήθεια, με τις αληθινές λέξεις. Είναι πρόσθεσης και αφαίρεσης από το Λόγο του Θεού. Η πρόταση του Ευαγγελίου δεν είναι άρνησης, έχει και άρνηση μέσα, είναι θέσης. Θα φεύγεις από τις νεανικές επιθυμίες και προς όλους μας θα φεύγουμε από τις επιθυμίες με τις οποίες, από τις οποίες πειραζόμεθα, θυμώνουμε, αγριεύουμε, πέφτουμε, θα φεύγουμε και ταυτόχρονα να ζητάς να υθέσεις. Να ο αγώνας ο καλός. Ο αγώνας ο καλός δεν είναι λιποταξία. Έχει και αυτό. Να φεύγεις από εκεί που δεν αντέχεις τον πόλεμο. Και δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα ούτε με τον διάβολο, ούτε με τον κόσμο, ούτε με την καρδιά σου. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Ο διάβολος είναι πανούργος. Ο κόσμος έχει δύναμη, η αμαρτία έχει δύναμη. Αλλά και η καρδιά μας πλανιέται εύκολα. Γι' αυτό στις νεανικές επιθυμίες φύγε. Βλέπεις ότι αυτό σου δημιουργεί ερεθισμό. Στη σκέψη, στο μυαλό, στο φύγε. Αλλά όχι φύγε και πήγαινε κρύψου σε ένα μοναστήρι, στο δωμάτιό σου, κλειδώσου, να μην έχεις πειρασμούς. Πιο πολλούς πειρασμούς θα έχεις εκεί.
αλλά αγωνίσου, ζήτα. Να τώρα αδελφοί αγαπητοί, ο αγώνας ο καλός. Ζήτα την δικαιοσύνη. Ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού. Ζήτα τη δικαιοσύνη του Θεού. Όχι τη δικαιοσύνη του ανθρώπου που είναι σαν βρώμικο ρούχο. Δεν έχει να σου προσφέρει τίποτα. Ούτε να υποτάσσεσαι στη δικαιοσύνη της λογικής σου, της σκέψης σου, της γνώμης σου. Θα σε οδηγήσει μακριά στο σκοτάδι. Αλλά ζήτα τη δικαιοσύνη του Θεού. Και ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι όπως εκφράζεται μέσα από το Λόγο του Θεού και από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου η επιθυμία, το θέλημα του Θεού για σένα. Γιατί άλλο είναι το θέλημα του Θεού για μένα, άλλο είναι το θέλημα του Θεού για σένα. Άλλο είναι το θέλημα του Θεού για μένα που είμαι 57 χρονών και άλλο είναι το θέλημα του Θεού για σένα που είσαι 27 και άλλο είναι το θέλημα του Θεού για σένα που είσαι 17 χρονών. Ο 17ης και η κοπελίτσα των 17 χρονών έχουν το διάβασμα. Έχουν την υπομονή, τη μακροθυμία. Ο νέος των 27 χρονών έχει το μυαλό του στο γάμο. Να βρει την κοπέλα την κατάλληλη που να είναι από το Θεό. Η κοπέλα των 17 χρονών δεν σκέφτεται το γάμο. Πάνω από 18 χρονών αρχίζουμε και σκεφτόμαστε το γάμο. Είτε αγόρια είτε κορίτσια. Μέχρι 17-18 χρονών σκεφτόμαστε πώς θα στερεωθούμε στον Κύριο, υποτασσόμενοι στους γονείς μας και εργαζόμενοι τις υποχρεώσεις μας. Που είναι το σχολείο, η δουλειά μας και δεν ξέρω τι άλλο. Άρα λοιπόν ζήτα πρώτα τη δικαιοσύνη του Θεού που είναι για σένα. Άλλη είναι η δικαιοσύνη του Θεού για μια μητέρα που έχει μωρά παιδιά, να τα θυλάσει, να τα ταΐσει, να τα πλύνει, να τους ψέλνει, να τους δείχνει το Λόγο του Θεού. Και άλλη είναι η δικαιοσύνη του Θεού για μια μητέρα που έχει 20 χρονών και 25 χρονών παιδιά. Να προσεύχεται για να τα προστατεύει ο Θεός, να τα συμβουλεύει για να περπατάνε στη δικαιοσύνη του Θεού. Να μην τα εξουσιάζει και καταεξουσιάζει, αλλά με σοφία Θεού να εργάζεται το θέλημα του Θεού και στη ζωή των παιδιών τους. Άλλη είναι η δικαιοσύνη του Θεού για έναν άντρα 57 χρονών σαν και εμένα και άλλη είναι η δικαιοσύνη του Θεού για έναν άντρα 37 χρονών. Στη δουλειά του, είναι στη δύναμή του. Πρέπει να είναι παντρεμένος, τακτοποιημένος. Βλέπετε αδελφοί αγαπητοί ότι το θέλημα του Θεού για τον κάθε έναν από εμάς εξαρτάται από όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Η δικαιοσύνη του Θεού για μένα είναι, μην κλέβω τώρα την εφορία, παραδείγματος χάρη, να μην αδικώ κανέναν, αλλά όταν ήμουν 25 χρονών δεν με λογάριαζα την εφορία, δεν υπήρχε εφορία για μένα. Σε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Γι' αυτό ζήτα τη δικαιοσύνη του Θεού, δηλαδή ζήτα το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Ζήτα μέσα από το Λόγο του Θεού την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί μόνο όσοι διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο είναι παιδιά Θεού. Ένας νέος και μια κοπελίτσα τώρα 20-22-25 χρονών που δεν έχουν παντρευτεί, πρέπει τώρα να 30, πρέπει να εξητήσουν από το Θεό. Κύριε Θεέ μου, φανέρωσέ μου. Γιατί ξέρετε αδελφοί αγαπητοί, μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ένα λάθος και να το πληρώνει σε όλη τη ζωή. Είτε δεχόμενος ένα γάμο που δεν είναι από το Θεό, είτε αρνούμενος ένα γάμο που έχει προετοιμάσει ο Θεός. Και μετά να λέει γιατί. Θα μου πεις τα λάθη μας δεν τα διορθώνει ο Θεός. Τα διορθώνει, αλλά δεν είναι πιο καλά να μην κάνουμε. Δεν είναι πιο καλά να μην κάνουμε λάθη. Γιατί να τα κουβαλάμε στην πλάτη μας. Βέβαια θα βρούμε χάρη από το Θεό. Μα πάντοτε θα βρίσκουμε χάρη από το Θεό. Αλλά γιατί να μην ζούμε τη ζωή που ο Θεός έχει προετοιμασμένη για μας. Να μην υποτασσόμεθα στις επιθυμίες μας. Να μην υποτασσόμεθα στις απόψεις μας και στη γνώση μας και στη γνώμη μας. Γιατί υπάρχει πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη έρχεται κάποιος και σου λέει αδελφούλα μου, υπάρχει ένας νέος που ενδιαφέρεται για σένα. Επειδή η μύτη του είναι λίγο στραβή, μην πεις όχι.
Δεν θα παντρευτείς τη μύτη του. Τον άνθρωπο αν θα πει, θα παντρευτείς. Ή επειδή έχει ωραία μάτια, εμείς ναι, θα παντρευτείς τα μάτια του. Θα γεράσει και θα λιθωρίσουνε. Αλλά τι να κάνεις, πήγαινε προσευχή σου. Προσευχή σου. Ζήτα από το Θεό. Και μην περιμένεις να μιλήσει με προφητεία ο Θεός και αυτά. Μπορεί, σε αυτά μπορεί να υπάρχουν λάθη. Και σοβαρά λάθη. Γιατί υπάρχει η καρδιά, υπάρχει η επιθυμία, υπάρχει ο συναισθηματισμός. Και να σου πω και κάτι. Με ερχόντουσαν τα παιδιά μου και λέγανε να τον πάρω αυτόν, να την πάρω αυτήν. Του έλεγα, ξέρω εγώ, είναι η προσευχή σου. Ο Θεός να σου μιλήσει. Είναι μερικές αποφάσεις που είναι συγκλονιστικές και επηρεάζουν τη ζωή μας. Τα γονείς να μην επεμβαίνουν στη ζωή των παιδιών καταλυτικά. Προσευχόμενοι να επεμβαίνουν. Ούτε ενισχύοντας, επειδή είναι όμορφη κοπέλα και έχει και πρίκα τρία σπίτια, ας την πρίκα τώρα. Είναι από το Θεό. Ούτε αρνητικά, ούτε θετικά. Γιατί θα δρέψουν τα αποτελέσματα και θα κλαίνε και θα λένε πω τι έπαθα. Εγώ, συγχωρέστε με που λέω το εγώ, σαν μικρό παράδειγμα το λέω. Ένα πράγμα λέω. Δεν έχω, αδερφοί αγαπητοί, έλεγχο, ούτε από την καρδιά μου, αλλά ούτε και από το Θεό, ότι επενεύει στις επιλογές των παιδιών μου. Η καρδούλα μου ξέρει την αγωνία που είχα. Έτσι, η καρδούλα μου ξέρει τις προσευχές που έκανα. Και σε αυτό με βοήθησε, οφείλω να ομολογήσω, ο Θεός, αλλά και η Άννα που είχε πολύ καλή θέση, πάρα άριστη θέση. Και τη χαιρόμουν. Λέει, δεν θέλω να εμποδίσω, μου το έλεγε πάντοτε, δεν θέλω να εμποδίσω κάτι που είναι από το Θεό, έστω και αν εγώ το βλέπω ότι δεν είναι καλό. Ούτε θέλω να επέμβω, να ενισχύσω κάτι που δεν είναι από το Θεό, επειδή εγώ το βλέπω καλό. Και με βάζε πάντοτε στα ίσια. Ο Θεός να ευλογήσει αυτή τη σκέψη σε όλους μας. Και όχι στο γάμο. Παντού. Αλλά ο γάμος είναι πολύ σοβαρό γεγονός. Στη δουλειά. Αλλά δύο είναι τα σοβαρότερα γεγονότα στη ζωή μας. Ο γάμος και η εκκλησία. Πηρεάζουν καταλυτικά τη ζωή του ανθρώπου. Σε ποια εκκλησία σε έχει βάλει ο Θεός. Ποτέ μου δεν έχω πει σε κανέναν έλα ή φύγε. Μάρτης είναι ο Θεός να μ' ακούει. Ποτέ δεν έχω πει, γιατί ξέρω ότι αν πω σε κάποιον έλα και δεν είναι από το Θεό, θα δημιουργήσει πρόβλημα στην εκκλησία. Και θα έχω και ευθύνη εγώ. Και θα έχω θλίψη, θα έχω πόνο. Και ποτέ μου δεν έχω πει σε κάποιον φύγει από την εκκλησία και πήγαινε σε άλλη εκκλησία. Ποτέ μου δεν έχω εμποδίσει. Πολλές φορές νομίζουν οι άνθρωποι ότι εμποδίζω. Ή εμποδίζω ή προσκαλώ. Αλήθεια σας το λέω, ποτέ μου. Και για να το πετύχω αυτό, δαμάζω την καρδιά μου. Γιατί φοβάμαι τις συνέπειες της αποτυχίας και την ευθύνη να την έχω εγώ. Γι' αυτό ζήτα τη δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη είναι μόνο το θέλημα του Θεού. Όλους τους ρωτάω. Τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, μικρά, μεγάλα, τους αδερφούς, όλους. Ακούω με μεγάλη προσοχή, αλλά μόνο η φωνή του Θεού φέρνει το τέλειο αποτέλεσμα, αδερφοί αγαπητοί. Και να είσαι βέβαιος και βεβαία ότι όταν εξητάς τη φωνή του Θεού θα τη βρεις. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Μπορεί να μην τη βρεις αμέσως. Μπορεί να τη βρεις αμέσως, αλλά μπορεί και να αργήσει πάρα πολύ. Αλλά όταν αργεί, μη χάσει την υπομονή σου. Μη χάσει την υπομονή σου. Συνέχιζε να ρωτάς. Και έχει τρόπους ο Θεός να απαντάει. Και έχει τρόπους ο Θεός να βεβαιώνει. Και έχει τρόπους ο Θεός να επεμβαίνει. Να επεμβαίνει σε όλα. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχει εξουσιαστής και εξουσιαζόμενος, ούτε αν αυτός είναι πατέρας, τον τιμάμε τον πατέρα μας. Θέλω τα παιδιά μου να με τιμάνε. Αλλά και τα άλλα τα παιδιά θέλουν να τιμάνε τους γονείς, γιατί είναι φωνή, είναι εντολή με επαγγελία. Αλλά δεν υπάρχει εξουσιαστής και εξουσιαζόμενος. Ο Θεός μας έφερε, προσέξτε,
στην απόλυτη ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου. Εδώ μας έφερε ο Θεός. Και κάθε ένας ό,τι σπείρει θερίζει. Αλλά είναι τρομερό να σπείρω εγώ στη δική σου τη ζωή και να θερίσεις εσύ. Και να σπείρω τσουκνίδες και να θερίζεις εσύ τσουκνίδες. Καθένας θα σπείρει στη δική του τη ζωή. Θες να βοηθήσεις κάποιον, ναι, με προσευχή. Μέχρι τα 18 χρόνια τα παιδιά σου είναι κάτω από την εξουσία σου. Όταν περάσουν τα 18 χρόνια, τότε είναι κάτω από την προσευχή σου. Με την προσευχή θα τα βοηθάς. Γιατί αν νομίζω ότι μπορείς να τα εξουσιάσεις και θα τους δημιουργήσεις αντίδραση, πόλεμο στην ψυχή τους, αλλά και πιθανόν ζημιές. Έπειτα ένας πρεσβύτερος δεν εξουσιάζει κανέναν. Ναι. Ούτε είναι σοφότερος από κανέναν. Ναι. Ή ο ποιμένας της Εκκλησίας δεν είναι σοφότερος από κανέναν. Ναι. Ο σοφός ανάμεσά μας στην Εκκλησία είναι ο Χριστός, αδερφοί. Το Πνεύμα το Άγιο. Αυτός είναι ο σοφός. Εμείς τι είμαστε, άσοφοι. Και ζητάμε από το Θεό σοφία, μήπως και μας δώσει πλουσίως σύμφωνα με το Λόγο Του. Όποιος νομίζει ότι ίσταται, να προσέχει, γιατί είναι πολύ κοντά στην πτώση. Να μην πέσει. Γιατί πολλές φορές έρχονται και με ρωτάνε και βιάζεται το στόμα μου να απαντήσει. Με το ζόρι το κρατάω. Με το ζόρι το κρατάω. Γιατί το στόμα μας είναι στόμα μας. Ο τέλειος Ανήρ λέει «Δεν πτέεις λόγων». Και ποιος από εμάς μπορεί να ισχυριστεί την τελειότητα. Ο Θεός να μας φυλάει. Να αναγνωρίζουμε την αδυναμία μας, αλλά να ομολογούμε και τη δύναμη του Θεού. Ζήτα λοιπόν τη δικαιοσύνη, την πίστη. Α, μη χάσει την πίστη σου. Την πίστη όμως όχι στον άνθρωπο, όχι στην επιστήμη, όχι στο γιατρό, όχι στο δικηγόρο. Με αυτούς δεν τους εμπιστευόμαστε. Αμέ, άμα αρρωστήσω θα πάω στο γιατρό. Πού θα πάω? Δεν θα πάω στο φαρμακοποιό, στο γιατρό θα πάω. Μα και ο φαρμακοποιός ξέρει. Καλά, τώρα ξέρει, καλός είναι να δίνει φάρμακα, όχι να κάνει διάγνωση. Αλλά όταν λέει ο Λόγος του Θεού «Ζήτα την πίστη», εννοεί την πίστη σου στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, στο Λόγο του Θεού και στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Να ενωθεί η πίστη σου με το Λόγο του Θεού. Όχι να ενωθεί η πίστη σου με το Λόγο του ποιμένα, να ενωθεί η πίστη σου με το Λόγο του αδερφού, του πρεσβυτέρου, του πατέρα, της μάνας, του γιού, της κόρης. Δεν είναι καλό το αποτέλεσμα. Γκρέμισμα θα υπάρξει. Να ενωθεί η πίστη σου με το Λόγο του Θεού και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Και μην ξεχνάμε ποτέ ότι αν ενωθεί η πίστη σου με το Λόγο του Θεού, η πίστη σου αποκτά δύναμη. Αλλά ενεργείται, αλλά έχει αποτέλεσμα η δύναμη της πίστεως μόνο με την αγάπη. Πίστης δια αγάπης ενεργουμένη. Η πίστης αποκτά δύναμη όταν ενωθεί με το Λόγο του Θεού. Και είναι αποτελεσματική όταν είναι γεμάτη από αγάπη. Αλλιώς η πίστης δεν έχει έργο και είναι νεκρά. Δεν θέλω να έχω μια πίστη νεκρά που δεν έχει έργο. Θέλω να έχω μια πίστη ζωντανή που έχει καλό έργο. Ζήτη την αγάπη. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί χωρίς αγάπη βασιλεία των ουρανών δεν βλέπουμε. Αρπαγή δεν θα απολαύσουμε. Καθαρά και εξάστερα τα πράγματα. Και αν ακόμη λέει η Γραφή λαλώτας γλώσσας των αγγέλων και των ανθρώπων και δεν έχω αγάπη, είμαι χαλκός ηχών και κύβαλο να αλλάζουν. Και αν έχω πίστη και αποκάλυψη και γνωρίζω όλα τα μυστήρια, τίποτα δεν είμαι. Και αν ακόμη διανύμω όλα τα υπάρχοντά μου και βγάλω και το σώμα μου, το βάλω να καυτεί, το παραδώσω στους διωγμούς, δεν ωφελούμε ουδέν. Άνευ αγάπης, κανείς δεν θα δει, αδελφοί αγαπητοί, το Θεό. Και για να καταλάβουμε πόσο σοβαρό είναι αυτό, λέει ευλογητός ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός του Κυρίου μας και Πατήρ του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ώστις μας εξέλεξε προκαταβολής κόσμου, δια να είμεθα
Άγιοι δια της αγάπης. Δεν υπάρχει αγιασμός χωρίς αγάπη. Χωρίς αγάπη αγιασμός δεν υφίσταται. Και αν δεν υπάρχει αγιασμός, δεν υπάρχει βασιλεία των ουρανών. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, άνευ του οποίου, του αγιασμού, κανείς δεν θα δει τον Χριστό. Και ο αγιασμός σφραγίζεται μόνο δια της αγάπης. Και ο αγιαστής μας είναι ο παράκλητος του πνεύμα της αληθείας, ο οποίος γεμίζει την καρδιά μας με την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια πνεύματος Αγίου. Ζητείτε την ειρήνη, άλλο χαρακτηριστικό, και μιλάει βέβαια για τους νέους ιδιαιτέρως σήμερα, αλλά και για όλους μας. Ζητείτε την ειρήνη. Την ειρήνη. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο άρχον της ειρήνης. Μπορεί να είσαι μέσα σε ταραχή. Ο δίγνωμος είναι γεμάτος ταραχή. Ο ιδιογνώμων είναι γεμάτος ταραχή. Ο πεσμένος, ο αμαρτωλός, ο αποστατημένος είναι γεμάτος ταραχή. Η ειρήνη είναι το χαρακτηριστικό του ανθρώπου που θα μπορούσαμε να πούμε καλά πάμε. Καλά πάμε. Όταν βλέπεις να είναι ειρηνικός ο άνθρωπος, μην τον φοβάσαι. Θα βρει τον τρόπο. Γιατί θα βρει τον τρόπο? Γιατί ο Θεός θα του τον αποκαλύψει. Ο ειρηνικός άνθρωπος έχει αποκάλυψη. Έχει φανέρωση, έχει οδηγία. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος που έχει στην καρδιά του, γιατί η ειρήνη πού είναι? Στην καρδιά μας είναι η ειρήνη. Δεν είναι στο μυαλό μας. Δεν είναι στο περπάτημά μας, στην καρδιά μας. Ο άνθρωπος που έχει ειρήνη είναι βέβαιο ότι μέσα του κατοικεί ο Χριστός. Είναι βέβαιο ότι ο άνθρωπος που έχει ειρήνη πιστεύει στο Θεό και στο Χριστό, τον εμπιστεύεται. Όταν χάσεις την ειρήνη σου, να ξέρεις ότι τα πράγματα χαλάσανε στη ζωή σου. Είναι ένα καμπανάκι, είναι ένα SOS, ένας κίνδυνος θάνατος. Τα χτυπάει η καρδιά. Γιατί χτυπάει η καρδιά? Γιατί παρεξηγήθηκες. Γιατί φοβήθηκες. Γιατί θύμωσες. Γιατί προσευλήθης. Δεν χάνουμε την ειρήνη μας για πλάκα. Ξαφνικά, για να χάσεις την ειρήνη σου υπάρχει λόγος, υπάρχει αιτία. Και οποιοδήποτε αν είναι αυτός ο λόγος και οποιαδήποτε είναι αυτή η αιτία που σε οδηγεί να χάσεις την ειρήνη σου, δεν είναι από το Θεό. Δεν είναι από το Θεό. Και εν πάση περιπτώσει, ο Θεός μπορεί να το διορθώσει. Το διορθώνει, το τακτοποιεί. Μπορεί να είσαι θυμωμένος μαζί μου και εγώ μαζί σου. Τι κάνουμε? Και αν σε βλέπω και να κατάβονται, να χτυπάει η καρδιά μου και να χαλάνε, να μην μπορώ να σε χαιρετήσω, να στρίβω δρόμο, να αλλάζω δρόμο. Αυτά δεν τα λέω γιατί είναι θεωρητικά, έχουν συμβεί και σε μένα και πιστεύω και σε πολλούς από εσάς. Χάσουμε την ειρήνη μας. Ζήτα. Και όχι ζήτησε μια φορά, να ζητάς την ειρήνη. Και μάλιστα να ζητάς την ειρήνη μετά των επικαλουμένων των Κύριων εκαθαράς καρδίας. Πρώτα θα ζητάμε την ειρήνη μέσα στην Εκκλησία. Γιατί βέβαια την ειρήνη με τον εχθρό μας δεν μπορούμε να την έχουμε αφού είναι εχθρός. Την ειρήνη με τον αντίζηλο, με τον κόσμο δεν μπορούμε να την έχουμε, ο κόσμος μας μισεί. Αλλά την ειρήνη θα την έχουμε με τους αδελφούς μας. Με αυτούς που επικαλούνται το όνομα του Κυρίου εκαθαράς καρδίας. Μπορεί τώρα να τσακώνεσαι με την Εκκλησία, να τσακώνεσαι με τον αδελφό σου, να τον θυμώνεις, χάνεις τα πάντα. Θύμωσα λέει, μετανόησε. Αγρίεψα, μετανόησε. Απογοητεύθηκα από τον αδελφό σου, δικαιολογημένα, μετανόησε. Αυτός δεν μετανοεί, αυτό δεν είναι η δική σου δουλειά. Αυτό μη σε απασχολεί καθόλου. Εσύ μετανόησε. Και μακάρι και προσευχή σου να βρει χάρη από το Θεό και ο άλλος να μετανοήσει και ο άλλος. Σκανδαλίστηκα. Μετανόησε. Γιατί τα σκάνδαλα θα έρθουν για να φανούν οι δόκιμοι. Χάνουμε την ειρήνη μας.
αντιθέτως να παρετούμε, θα προσέξτε τι είπε, φεύγε από τις νεανικές επιθυμίες. Και τώρα λέει παρετού από απέδευτες φιλονικίες και μωρές φιλονικίες. Από φιλονικίες ανόητες και χωρίς παιδεία, χωρίς καρπό, χωρίς αποτέλεσμα. Φιλονικία για τη φιλονικία. Δηλαδή να αποδειχθεί ότι εγώ έχω δίκιο. Έχετε πέσει αυτή την παγίδα, εγώ έχω πέσει. Πρέπει να αποδείξω, να σου αποδείξω ότι έχω δίκιο και ότι εσύ έχεις άδικο. Και αγωνίζομαι. Χωρίς αποτέλεσμα. Και ξέρετε που δημιουργούνται συνηθέστερον οι μωρές και οι απέδευτες φιλονικίες μεταξύ των συζύγων. Ο άντρας με τη γυναίκα. Ποιος έχει δίκιο, εγώ, εσύ, εγώ, εσύ. Εσύ φταίς για το παιδί, εγώ φταίω για το παιδί. Εσύ, όταν έχω πέσει σε αυτές τις παγίδες, γι' αυτό σας τα λέω. Εσύ φταίς, Άννα. Όχι, εσύ φταίς. Δεν έχουν, είναι ανοησίες, ανόητες φιλονικίες. Και χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς παιδεία. Φιλονικίες που δημιουργούνται μόνο υπό της υπερηφανίας. Καθώς είναι γραμμένο, μόνο υπό της υπερηφανίας προέρχεται η αίρεση. Τώρα ποιος φταίει, και αν φταίει η γυναίκα σου, τι προσέ. Άσε μπορείς να φταίς κι εσύ. Και αν φταίει ο άντρας σου, τι προσέ. Άσε μπορείς να φταίς κι εσύ. Θα εξετάσουμε τώρα ποιος φταίει ή θα εξετάσουμε πώς θα το διορθώσουμε. Όταν εξετάζουμε πώς θα το διορθώσουμε, δεν πέφτουμε σε απέδευτες και μωρές φιλονικίες. Όταν εξετάζουμε ποιος φταίει, όλο τσακωμένοι θα είμαστε. Το ποιος φταίει, άστο. Όποιος και να φταίει, πάει, έγινε το κακό. Ποιος έσπασε, λέει, το ποτήρι, εσύ. Ναι, αλλά εσύ το έβαλες στην άκρη του τραπεζιού. Ποιος την έβαλε στην άκρη του τραπεζιού και ποιος το έσπασε, έχει. Να αγοράσουμε ένα καινούργιο ποτήρι να έχουμε να πίνουμε. Εξετάζουμε τώρα, είναι τραγική παγίδα, αδερφή, το ποιος φταίει. Να επιβάλλω την άποψή μου, να σε κάνω να καταλάβεις ότι εγώ έχω δίκιο. Και λοιπόν, ωραία, το κατάλαβα ότι έχεις δίκιο. Λοιπόν, ταπεινώσω τώρα που το κατάλαβα ότι έχεις δίκιο. Να ταπεινωθώ κι εγώ και να βρούμε κάτι από το Θεό. Ο δούλος του Θεού λοιπόν δεν μάχεται. Οι απέδευτες όμως φιλονικίες και οι μωρές γεννούν μάχες. Θεός όμως δεν θέλει το δούλο του Θεού, τον άνθρωπο του. Και όταν λέμε δούλος Θεού, μην πάει το μυαλό σας σε πρεσβυτέρους, διακόνους, ποιμένες, κήρυκες, ευαγγελιστές. Ο λόγος του Θεού λέει και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου θέλω εκχέ από το πνεύματός μου και θέλω σε προφητεύσει. Η Εκκλησία του Χριστού αποτελείται από δούλους και από δούλες. Όλοι είμαστε δούλοι Θεού και δούλες Θεού. Και να σας πω κάτι, αδερφοί αγαπητοί, που μου κάνει εντύπωση σήμερα. Διάβαζα την Κυριακή των Βαΐων που έμπαινε μέσα ο Ιησούς Χριστός και φωνάζανε «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Και μετά διαβάζω παρακάτω που λέει ο Κύριος «Δεν θα με ξαναδείτε έως σου φωνάξετε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Και λέω, κοίταξε να δεις, φωνάξανε. Τώρα τι λέει, αν δεν φωνάξουνε, αφού φωνάξανε. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου και τους λέει, δεν θα με ξαναδείτε όσο φωνάξετε. Μα φωνάζανε. Το πρόβλημα, αδερφοί αγαπητοί, δεν το καταλάβαινα και προσεύχηκα, λέω, Κύριε Θεέ μου, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει, φωνάσανε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογημένος ο βασιλεύς, αλλά δεν τον δεχθήκανε σαν βασιλιά. Όταν πήρε το φραγγέλιο και τα πέταγε όλα έξω, του λέγανε γιατί τα πετάς, με ποια εξουσία. Με τα λόγια τον φωνάζανε βασιλιά, αλλά ποτέ δεν αποδέχθηκαν τη βασιλεία του. Με τα λόγια, γι' αυτό τι μας λέει ο Χριστός, δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών αυτός που λέει Κύριε, Κύριε. Με τα λόγια μπορεί να τον λέμε Κύριο, αλλά με τα έργα μας να μην αποδεχόμεθα την κυριότητά του. Θεός δεν θέλει να λέμε με τα λόγια Κύριε, Κύριε, αλλά με τα έργα μας να αποδεικνύουμε ότι είναι ο Κύριός μας και ότι είμαστε δούλοι και δούλες. Ο δούλος και οι δούλοι δεν είναι αυτοί που κηρύττουνε. Εντάξει, και αυτοί είναι. Αλλά ο δούλος και οι δούλοι είναι αυτοί που υποτάσσονται στον Κύριό τους. Είσαι δούλος όχι επειδή κηρύττεις, επειδή υποτάσσεσαι
σε αυτόν τον οποίον ομολογείς ότι είναι ο Κύριός σου. Είσαι δούλη, όχι γιατί προφητεύεις, ούτε γιατί σκουπίζεις, ούτε γιατί μαγειρεύεις, ούτε γιατί φροντίζεις την Εκκλησία, αλλά γιατί υποτάσσεσαι στο Λόγο του Θεού. Δεν θα εισέλθει λοιπόν πάσο λέγον Κύριε, Κύριε, αλλά αυτός που ακούει και πράττει το θέλημα του Πατρός μου. Πολύ μεγάλη διαφορά. Ο δούλος λοιπόν του Θεού, να το πω καλύτερα, ο άνθρωπος του Θεού δεν μάχεται, γιατί υποτάσσεται στο Κύριό του. Ο Ιησούς Χριστός είναι βασιλιάς του. Δεν κυβερνάει η Εκκλησία το Χριστό, κυβερνιέται η Εκκλησία από το Χριστό. Δεν θα γράψουμε εμείς Ευαγγέλιο με δικές μας παραδόσεις, με δικά μας καταστατικά. Εμείς θα υποταχθούμε στο Ευαγγέλιο που μας έφερε ο Ιησούς Χριστός. Ο δούλος λοιπόν του Θεού δεν μάχεται, αλλά τι είναι, πράος, προσέξτε, όχι πράος μόνο, πράος προς πάντας. Δηλαδή και αυτούς που φέρνουν το σκάνδαλο, και αυτούς που σκανδαλίζουν, και αυτούς που δημιουργούν πρόβλημα στην Εκκλησία και στον αδελφό, και προς αυτούς. Λέει πράος προς τους καλούς, πράος προς πάντας. Και συνεχίζει, διδακτικός και ανεξίκακος, πράος και διδακτικός, πράος και ανεξίκακος. Κρατάει κακία, δεν μνησεί κακή, δεν είναι μνησίκακος, δεν θυμάται το κακό που του έκαναν, αλλά ξεχνάει το κακό, ανεξίκακος, και διδάσκει μεταπραότητος. Διδάσκον μεταπραότητος τους αντιφρονούντας. Δεν περιφρονεί τους αντιφρονούντας. Δεν τους καταδικάζει. Κάποιος φρονεί καλώς πως. Και λέει και τούτον θα δώσει και σε αυτόν θα φανερώσει ο Θεός. Και αυτά που έχει στην καρδιά του τα λέει, αλλά όχι για να του τα επιβάλλει, αλλά για να τον βοηθήσει και να βοηθηθεί. Και ποια είναι η επιθυμία του, μήπως δώσει εις αυτούς ο Θεός μετάνοια για να γνωρίσουν την αλήθεια και να ανανύψουν και να μετανοήσουν και να βγουν από τις παγίδες του διαβόλου υπό το οποίο είναι επαπαγιδευμένοι εις το θέλημα εκείνο. Είναι παγιδευμένος και είναι δυνατό να παγιδευτεί ο άνθρωπος από το θέλημα του διαβόλου. Η πρόθεση, η επιθυμία, ο στόχος, ο σκοπός του δούλου και της δούλης του Θεού είναι να γνωρίσουν την αλήθεια και να ξεφύγουν από την παγίδα του διαβόλου, αναγνωρίζοντας ότι εγώ δεν μπορώ να σε βγάλω, να δέσω το διάβολο. Ο διάβολος δένεται μόνο από τον Χριστό, αλλά και αν τον δέσει ο Χριστός το διάβολο, αν δεν φύγεις εσύ δεν σώζεσαι, αν δεν φύγει ο άνθρωπος δεν σώζεται. Άρα τι μπορώ να κάνω εγώ? Να γίνω συνεργός του Χριστού, να δέσει ο Χριστός τον διάβολο και εγώ να σε πείσω με την πραότητά μου, ο δούλος του Θεού να πείσει με την πραότητά του, με την ανεξικακία του, με τη δικαιοσύνη του, με την αλήθεια, να φύγει και να ελευθερωθεί. Γιατί αν δεθεί ο διάβολος και δεν φύγει ο άνθρωπος από την επιρροή του διαβόλου, δεν κερδίσαμε τίποτα. Τον διάβολο τον δένει ο Χριστός, αλλά τον άνθρωπο τον πληροφορεί ο δούλος του Θεού. Και η πληροφορία έχει αποτέλεσμα αν ο άνθρωπος του Θεού δεν μάχεται, αλλά είναι πράος προς πάντας, ανεξίκακος, διδακτικός, ευλογημένος. Αδελφοί αγαπητοί, τα πρώτα μαθήματα που παίρνουμε και οι πρώτες μάχες που δίνουμε είναι με τους οικιακούς μας. Σε όλα. Εκεί θα φανεί η δοκιμή σου. Δεν μπορείς δηλαδή, αδερφόσον, να βρίζεις τη μάνα σου, να είσαι ασεβής στη μητέρα σου, αδερφή ούσα, να περιφρονείς τη μητέρα σου και να θέλεις να είσαι δόκιμη μέσα και δόκιμος μέσα στην Εκκλησία. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί, αδερφή, να περιφρονείς τον άντρα σου
και να θες να υπηρετείς την Εκκλησία, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Τις πρώτες μάχες τις δίνουμε στην οικογένειά μας, με τους γονείς μας, τα παιδιά μας, με τους συντρόφους μας, με τη μοναξιά μας, τις πρώτες μάχες. Θα φανούμε δόκιμοι εκεί και μετά θα μας καταστήσει δόκιμος και αποτελεσματικός ο Θεός και στην υπόλοιπη ζωή μας. Ο Θεός να μας βοηθάει, να στεκόμαστε έτσι όπως Αυτός μας θέλει.